Πάμε ευθύς αμέσως να πούμε καλό μεσημέρι στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι σήμερα μαζί μας. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, Υπουργέ. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Προχωράμε. Ωραία. Θέλω να σας πω ότι ήδη, επειδή έχουμε προαναγγείλει από την αρχή της εκπομπής την συνέντευξη που κάνουμε τώρα μαζί σας, έχουμε αρκετά μηνύματα από τον κόσμο, τα οποία σχετίζονται κυρίως με την καθημερινότητά τους. Οπότε σκεφτόμαστε να ξεκινήσουμε λίγο από αυτά. Να μας πείτε, επειδή στόχος της κυβέρνησης είναι η βελτίωση της καθημερινότητας σε όλα τα πεδία και είχαμε και μια επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη πρόσφατα, τι γίνεται λίγο με τα λεωφορεία, τι αλλαγές έχουμε και πώς ακριβώς τέλος πάντων θα διευκολυνθούν οι πολίτες από εδώ και πέρα? Ωραία, νομίζω επειδή μιλάτε για την καθημερινότητα και έχω την αίσθηση, αλλά πραγματικά οι ακροατές που έχουν δώσει μηνύματα σε εσάς, θα ήθελα να μου τα αποστείλετε, γιατί μπορεί να υπάρχουν και ιδιαίτερα μηνύματα, ότι αυτά είναι σε τρεις ενότητες. Η μία ενότητα είναι η ποιότητα των λεωφορείων, η δεύτερη και η συχνότητα, ποιότητα και συχνότητα δρομολογίων. Η δεύτερη έχει να κάνει με τα κλιματιστικά, ειδικά αυτές τις ημέρες. Και η τρίτη ενότητα έχει να κάνει με τους ανελκυστήρες και τους σταθμούς του μετρό. Στην πρώτη ενότητα, στην ανανέωση στόλη των λεωφορείων, έχουμε ήδη προχωρήσει και κυκλοφορούν στους δρόμους, το βλέπετε καθημερινά, 250 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Απολύτως προσβάσιμα σε αμαία. Γιατί υπενθυμίζω το 39% του στόλου της Αθήνας δεν είχε αυτή την προσβασιμότητα. Δεύτερον, τελείωσε ο διαγωνισμός και εκτιμούμε ότι το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους, φέτος, θα υπάρχουν 211 νέα λεωφορεία σε Ανατολική και Δυτική Αττική. Για πρώτη φορά, νέα λεωφορεία για 8 χρόνια. Τρίτον, μέχρι το τέλος του 25 θα έχουμε 300 νέα λεωφορεία 118 μέτρων και 212 μέτρων στην Αθήνα και πάλι. Και σήμερα υπογράφουμε έναν καινούριο διαγωνισμό για μια νέα διαδικασία 700 πρόσθετων λεωφορείων, παραλαμβάνω πρόσθετων λεωφορείων, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μέχρι το τέλος του 27. Άρα, συμπέρασμα, μέχρι το τέλος του 25 θα έχουμε ουσιαστικά ανανεώσει το σύνολο του στόλου των λεωφορείων στην Αθήνα. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να κάνουμε επιπλέον προμήθειες για να βελτιώσουμε τι και τη συχνότητα των δρομολογίων. Επειδή το αναφέρει η ακροάτρια Ελίνα, η οποία είναι και πιστή εδώ της εκπομπής, λέει η Υπουργή ότι πράγματι είναι καινούργια τα λεωφορεία, ο στόλος έχει ανανεωθεί, το βλέπουμε. Παρ' όλα αυτά θέτει το ζήτημα της υγιεινής, ότι θα πρέπει, δεν είναι βεβαίως αρμοδιότητα του Υπουργού αυτό, αλλά σας το αναφέρουμε. Ξέρετε, το θέμα της καθαριότητας και της υγιεινής μέσα στα λεωφορεία από την Ελίνα, οπότε σας το λέμε κι εμείς. Okay, λαμβάνετε υπόψη ούτως ή άλλως η ΟΣΥ έχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για να υπάρξει βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη ό,τι αφορά και την καθαριότητα αυτών. Τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι στα νέα λεωφορεία και οι πολίτες θα τα προσέχουν λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο, ακριβώς, θα τα προσέχουμε εμείς. Η δεύτερη ενότητα αφορά, συγγνώμη, πάω γρήγορα. Όχι, καλά, καλά κάνετε, γιατί έχουμε και μηνύματα ακροατών. Είναι η εικόνα των σειρμών πρωτίστως της γραμμής 1. Στη γραμμή 1, δηλαδή στο παλιό ηλεκτρικό, αυτό που λέμε, έχουμε 14 σειρμούς με σύμβαση από το 22 που οι Ισπανοί έχουν αναλάβει να τα ανατάξουν. Δυστυχώς, οι Ισπανοί, γιατί καμιά φορά μιλάμε και για τον ιδιωτικό τομέα, ζήτησαν και αναπροσαρμογή τιμήματος και αλλαγή χρονοδιαγραμμάτων εξαιτίας των κρίσεων των τελευταίων 2 ετών. Έγιναν δεκτά αυτά από την στασή και εκτιμούμε ότι μέχρι το τέλος του 25 θα έχουν παραδοθεί αυτά. Αλλά οι καθυστερήσεις, όπως βλέπετε, πολλές φορές οφείλονται και στον ιδιωτικό τομέα. Κλιματιστικά. Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή 1 έχουμε 19 σειρμούς. Από τους 19 σειρμούς, οι 4 δεν έχουν κλιματιστικό. Είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Και οι 15 που έχουν, ανοίγοντας και κλείνοντας οι πόρτες συχνά ή και τα παράθυρα, αντιλαμβάνεστε ότι έχουν μειωμένη απόδοση. Στις γραμμές 2 και 3, αυτές είναι οι γραμμές του μετρό, έχουμε 52 σειρμούς. Οι 20 που είχαν αγοραστεί παλιά, γαλλικοί σιδηροδρόμοι, δεν έχουν κλιματιστικό. Μάλιστα. Άρα έχουμε 24 σειρμούς χωρίς κλιματιστικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Επί χρόνια αναζητώνται και θα βρεθούν 39 εκατομμύρια ευρώ, έτσι ώστε το αργότερο σε 12 μήνες από σήμερα να έχουμε κλιματιστικό στους σειρμούς αυτούς. Και τέλος, ανελκυστήρες. Ανελκυστήρες έχουν ηλικία από 3 έως 25 χρόνια. Κάποιοι από αυτούς, συνήθις διάρκεια, είναι στα 20 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι συχνά έχουμε
πολύ αρνητικά περιστατικά που μας μεταφέρουν οι πολίτες. Προφανώς. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι στο Μαραθώνιο χάλασε το ασανσέρ ο ανελκυστήρας στο Σύνταγμα. Εκείνο το βράδυ. Η επισκευή του ήθελε 10 ώρες. Άρα προσπαθούμε να επιλύσουμε προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας και της οικονομικής κρίσης. Το κόστος αυτών 20 εκατομμύρια αντίστοιχα για να υλοποιηθεί η σχετική προδιαγραφή σε περίπου ένα έτος. Δηλαδή, με 60 εκατομμύρια ευρώ πιστεύω ότι σε ένα χρόνο θα καλύψουμε και αυτά τα δύο προβλήματα που ποτέ δεν είχαν αντιμετωπιστεί. Λοιπόν, να δούμε λίγο τώρα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με την ηλεκτροκίνηση. Όλη αυτή την προσπάθεια πάλι που γίνεται να δοθούν κάποια κίνητρα ώστε σιγά σιγά να γίνει αυτή η μετάβαση που κοστίζει βεβαίως, κύριε Σταϊκούρα. Τι λέτε κι εσείς? Προφανώς κοστίζει. Και κοστίζει, και θα πω εγώ ότι ήταν και ένα από τα ζητήματα που συζητήθηκαν με φόντο τις ευρωεκλογές. Γιατί πολλοί πολίτες, ξέρετε, συμπεριέλαβαν το συγκεκριμένο ζήτημα ως ένα από τα κομμάτια τα οποία δεν τους πολύ αρέσουν στην συνολικότερη ευρωπαϊκή πολιτική τα τελευταία χρόνια. Την έχετε ακούσει την κουβέντα αυτή? Λοιπόν, κοιτάξτε, εκεί νομίζω ότι έχουμε τοποθετηθεί ευρύτερα μιλώντας, όχι μόνο για το πεδίο δικής μου πολιτικής ευθύνης, ότι θα πρέπει να υπάρχουν πόροι, ευρωπαϊκοί πόροι. Όχι μόνο για να πετύχουμε την πράσινη μετάβαση, αλλά ταυτόχρονα πόροι για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Το αποκορύφωμα αυτής της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού ήταν οι καταστροφές Ντάνιελ. Γιατί έχουμε πόρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να πρασινίζουμε τις οικονομίες μας, ναι. Αλλά όταν έρχονται φυσικές καταστροφές, δεν έχουμε. Πώς θα καλύψουμε τις ανάγκες των πολιτών όταν δεν υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι μέχρι να πετύχουμε τη μετάβαση? Άρα χρειάζεται μια καλή ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο προτεραιότητων. Στο πεδίο της ηλεκτροκίνησης, σε ό,τι αφορά τα οχήματα. Συγκεκριμένα, κινούμε ηλεκτρικά δύο. Έχουμε πληρώσει το τελευταίο εξάμηνο 32 εκατομμύρια σε 9.211 δικαιούχους. Κάθε μήνα θα πληρώνουμε περίπου 3 με 4 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του έτους. Άρα θα εξαντλήσουμε τον προϋπολογισμό και θα πληρώσουμε όλους τους συμπατριώτες μας που έχουν γίνει δεκτοί στο σύστημα και ακόμα δεν έχουν πληρωθεί. Καλύπτουμε συνεπώς πολύ γρήγορα το κενό το οποίο είχε δημιουργηθεί μέχρι πριν από περίπου ένα έτος. Και ταυτόχρονα βγάλαμε το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3, το οποίο οι πρώτες πληρωμές θα γίνουν σε χρόνο ρεκόρ τις αμέσως επόμενες ημέρες. Τι υποδομές θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητικές, Υπουργέ? Για έναν άνθρωπο, θα σας πω εγώ, που θα ενδιαφερθεί να αποκτήσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, οι υπηρεσίες σχετικές που παρέχει η χώρα και το δίκτυο μπορούν να τον εξυπηρετήσουν? Την έχετε ακούσει επίσης τη συγκεκριμένη κουβέντα. Γι' αυτό σας προτρέπω και προτρέπω τους ακροατές σας να μπουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπου θα βρουν τα 6.444 σημεία φόρτισης σε όλη την Ελλάδα που υφίστανται σήμερα. Άρα, έχει γίνει σημαντικότατη πρόοδος σε ό,τι αφορά τα σημεία φόρτισης σε σχέση και με τον αριθμό των ηλεκτρικών οχημάτων που σήμερα κυκλοφορούν στους δρόμους της Ελλάδος. Όμως, υπάρχει πρόβλεψη από το Ταμείο Ανάκαμψης ποσού 80 εκατομμύριων ευρώ, έτσι ώστε ιδιώτες και δήμοι, το τονίζω, δήμοι με τα σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων να προσθέσουν μέχρι 4.500 δημόσιους φορτιστές μέχρι το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Άρα είμαστε ένα καλό σημείο σε σχέση και με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, αλλά σωστά μου θέτετε τον προβληματισμό. Δεν αρκεί να λέμε είμαστε ένα καλό σημείο, πρέπει να πάμε πολύ καλύτερα. Ωραία. Και σας είπα, τα 80 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, το πρόγραμμα λέγεται Φορτίζω Παντού, σε ιδιώτες και δήμους. Εκεί που δεν πάμε πολύ καλά, αυτοκριτική, είναι στα ταξί. Γιατί το λέτε αυτό? Επειδή έχουμε και πολλοί κόσμο τώρα που μας ακούει και είναι δίκτυο. Γιατί στα ταξί έχουμε επιδότηση 22.500. Ναι. Έχουμε 40 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και υπάρχουν μόνο 105 ενεργές αιτήσεις, από τις οποίες έχουν εγκριθεί 85 και έχουν επιδοτηθεί 35. Για να υπάρξει αλλαγή στα οχήματα, εννοείται. Για να υπάρξει αλλαγή στα οχήματα, μάλιστα, που ούτως ή άλλως στα ταξί, με βάση ευρωπαϊκή οδηγία, θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή την επόμενη περίοδο. Ναι. Γι' αυτό και τι κάναμε. Καλά, υπάρχουν κάποια που καίνε, που βγάζουν καπνό σχεδόν. Τα βλέπουμε μπροστά. Γι' αυτό και επειδή πάντα αντιλαμβάνομαι και την αγωνία των συμπατριωτών μας που κάνουν ένα δύσκολο επάγγελμα. Σίγουρα. Και κρατήσαμε το ΦΠΑ χαμηλό, με μόνιμο τρόπο, και ταυτόχρονα ήρθαμε σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τι είπαμε πολύ απλά. Ο ιδιωτικός τομέας έχει κάνει μια σύμπραξη και είναι η Εθνική Λίζινγκ και άλλοι δύο φορείς. Λέει η Εθνική, θα σε βοηθήσω, ιδιοκτήτη ταξί, εκτός από την επιδότηση στα 22.500 ευρώ που δίνει η πολιτεία, αν χρειάζεται ρευστότητα να σου δώσω επιπλέον μέσω της Εθνικής Λίζινγκ.
Και ταυτόχρονα, επειδή υπάρχει μια πράγματι δυσκολία στους σταθμούς φόρτισης σε ό,τι αφορά τις πιάτσες των ταξί, δημιουργείται ένα δίκτυο σε όλη την Αττική. Υπάρχει δημόσια διαθέσιμο αυτό, που από τον άλλο μήνα, σε συγκεκριμένα σημεία, το Ολυμπιακό Στάδιο και αλλού, θα υπάρχουν σταθμοί φόρτισης για ταξί που θα μπουν σε αυτό το πρόγραμμα, θα κερδίσουν από τη χρηματοδότηση, θα φορτίσουν σε 20 λεπτά και έτσι θα ανανεώσουν και το στόλο των οχημάτων. Μάλιστα. Ελπίζω και εύχομαι συμπατριώτες μας να αξιοποιήσουν αυτό το εργαλείο, μακάρι, το οποίο δεν θα υπάρχει για πολύ καιρό ακόμα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Θεσσαλία. Κεφάλαιο Θεσσαλία. Σχεδόν έχει περάσει ένας χρόνος από τις καταστροφές του Ντάνιελ. Θέλω να μας πείτε, κύριε Σταϊκούρα, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς εκεί από την περιοχή ευρύτερα και σε τι ποσοστό έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές και στο δίκτυο που είχαν γίνει. Είχαμε δει πραγματικά εικόνες ολικής καταστροφής σε κάποιες περιοχές. Και έρχεται και Σεπτέμβριος πάλι, έτσι, ναι, στον Νούπο. Ωραία. Αποκαταστάσεις έχουν υπάρξει. Προσωρινές αποκαταστάσεις, αλλά σχεδόν παντού. Γι' αυτό και σιδηρόδρομο έχουμε και δρόμους έχουμε και αρκετές γέφυρες επαναλειτουργούν. Αυτό που δεν έχει γίνει είναι η μόνιμη αποκατάσταση με όρους υψηλότερης ανθεκτικότητας. Σε τι αναφέρεστε τώρα, σε όλα αυτά που είπατε? Αμέσως η επόμενη πρότασή μου θα σας έδινε απάντηση. Δρόμοι και γέφυρες. Θα παρεύουμε σε 1000 σημεία, 900 εκατομμύρια το κόστος. Έχει παρουσιαστεί δημόσια και από τον Πρωθυπουργό και από εμάς στη Θεσσαλία. Οι διαγωνισμοί βγαίνουν φέτος το καλοκαίρι. Χρόνος υλοποίησης τέλος του 2025 στο κομμάτι της χρηματοδότησης που αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σιδηρόδρομος, 463 εκατομμύρια ευρώ. Παρέμβαση στο βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο και σε δύο καθέτους, Λάρισα Βόλος και Παλιοφάρσαλος Καλαμπάκα. Διαγωνισμοί το καλοκαίρι, μόνιμη αποκατάσταση μέχρι το τέλος του 25 εδώ στο σιδηρόδρομο. Και παρεμβάσει σε 33 σχολεία, χρηματοδότηση από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Ήδη οι εργασίες έχουν ξεκινήσει σε όλα αυτά τα σχολεία. Παράδοση από φέτος το Σεπτέμβριο, πριν χτυπήσουν κουδούνια σε πολλά σχολεία, μέχρι το τέλος του έτους, το 24, ανάλογα με το αν κάποια σχολεία είχαν πάθει ολική καταστροφή. Λοιπόν, νομίζω σας δίνω σε τίτλους αρκετά σημεία. Ή προσπαθώ. Και, όχι, μια χαρά το πάτε. Απλά το θέμα είναι να τα δούμε και στην πράξη αυτά. Τώρα, μόλις μπει φθινόπωρο και ειδικά οι άνθρωποι εκεί. Μεγάλα έργα τώρα. Μεγάλο δικά δίκτυα τα οποία είναι σε φάση είτε ολοκλήρωσης είτε δρομολόγησης. Θέλετε να μας αναφέρετε εντάχει τι γίνεται και σε αυτό το μέτωπο. Για το 24 τώρα μιλάμε. Σωστά, έτσι, για σωστά. Όσα είναι να ολοκληρωθούν το 24. Μπορεί να πάω και λίγο 25, θα μου επιτρέψετε. Εννοείται, όσο θέλετε. Λοιπόν, όσο πάμε, βέβαια, και το επιμηκύνουμε. Όχι. Απλά θα σε εξηγήσω γιατί. Θα το καταλάβετε αμέσως. Άκτο Ευδακία. Σημαντικός δρόμος για όποιοι ταξιδεύουν στη Δυτική Ελλάδα. Παραδόθηκε τον Ιανουάριο του 24. Στη Λευκάδα πλέον, πάτε από την Αθήνα σε λίγο περισσότερο από 3 ώρες. Σας προτρέπω να κάνετε αυτή τη διαδρομή. Δεύτερον, Ε65. Ο Ε65 μέχρι την Καλαμπάκα παραδόθηκε. Ναι, και είναι και εξαιρετικός δρόμος, όπως τα λέγαμε και πριν το Πάσχα. Εξαιρετικός και για δρόμος, το Άκτιον Βρακέ και για τον Ε65. Εξαιρετικός δρόμος, αλλά πρέπει να τελειώσει. Mm-hmm. Τι σημαίνει να τελειώσει? Να τελειώσουμε και το βόρειο τμήμα που είναι από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό. Σωστά. Έχει ολοκληρωθεί το 56% του έργου. Μέχρι το τέλος του 25 θα είμαστε έτοιμοι. Τότε ήταν και το χρονοδιάγραμμα. Τότε ήταν. Μέχρι το τέλος του 25, δηλαδή ενώνεται και το κομμάτι που θα συνδέει την Καλαμπάκα με την Εγνατία μας. Σωστά. Πάτρα Πύργος. Σήμερα που μιλάμε, έχουμε περάσει το 50%. Το παραλάβαμε πριν από ένα χρόνο σε λιγότερο από 20. Είναι στο 50. Μέχρι το τέλος του έτους θα είμαστε πάνω από το 75%. Και γι' αυτό, κύριε Αγκαντώνα, σας είπα, δώστε μου λίγο 25. Όπως είχαμε δεσμευτεί, καλοκαίρι του 25 θα παραδοθεί όλος ο δρόμος. Από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο. Μετρό Θεσσαλονίκη, Νοέμβριο του 24 θα παραδοθεί. Προχωράει η γραμμή 4 του μετρό στην Αθήνα. Με δυσκολίες στους σταθμούς, αλλά με καλύτερους ρυθμούς μετροπόντικες και οι δύο μετροπόντικες ανοίγουν. Ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης έχουν εγκατασταθεί εργοτάξια σε δύο από τα τρία τμήματα. Το Καστέλι στην Κρήτη έχει τελειώσει από στο 35%. Θα υπάρχουν πτήσεις στο Φεβρουάριο του 27, όπως ήταν η σύμβαση. Και τώρα δεν σας μιλάω για μικρότερα έργα, Γιάννα Κακαβιά, Μπράλος Άμφισσα. Είναι και μια σειρά από άλλα έργα τα οποία. Προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Λοιπόν, αυτό είναι καλό γιατί θέλουμε έργα. Όλες οι περιοχές της χώρας έχουν ανάγκη από υποδομές. Τώρα λοιπόν θα έρθουμε λίγο στα νησιά, κύριε Σταϊκούρα. Πριν με πάτε στα νησιά, είναι καλό να μιλάμε για νέα έργα, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε χρήματα για αποκαταστάσεις. Έχετε δίκιο, βέβαια. Θεσσαλία,
Και προσέξτε, θα βάλω και άλλη μια παράμετρο και για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των υποδομών. Σημαντικό και αυτό. Γι' αυτό και κάνουμε μητρώα γεφυρών ή φραγμάτων, γιατί στη χώρα δεν έχουμε ασχοληθεί ποτέ. Και ούτε υπήρχαν και πόροι διαθέσιμοι για αυτά. Επειδή λοιπόν να ισορροπήσουμε σε όλα αυτά. Μέσα σε όλα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, κύριε Υπουργέ, και την κλιματική αλλαγή. Το ξέρετε κι εσείς, τα ρεπορτάζ είναι πάρα πολλά για την έλλειψη, για τη λειψιδρία, το οποίο έχει δύο πτυχές. Η μία από αυτές, ξέρετε, είναι τι γίνεται ακριβώς και με το θέμα της λειψιδρίας στα νησιά, στο κομμάτι των αγροτικών νησιών κυρίως. Μας έχουν στείλει εδώ πέρα ένα μήνυμα οι φίλοι μας από την Άξο και μας λένε: υπάρχει προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα για να ολοκληρωθεί εκεί το φράγμα και τα δίκτυα, διότι πέρα από το θέμα της δίψας υπάρχει αγροτοδιατροφικός τομέας και πρωτογενής τομέας που κινδυνεύει αυτή τη στιγμή να καταρρεύσει. Και όλα αυτά την ώρα που κάποιοι, όχι ακριβώς προκατοχή σας, υπουργοί ανάπτυξης, όπως ο κύριος Γιοργαντάς μας λένε εδώ οι άνθρωποι, είχε υποσχεθεί ότι το έργο το συγκεκριμένο θα ξεκινήσει το Μάρτιο του 2023. Δεν ξεκίνησε μέχρι στιγμής ποτέ, λένε οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό το θέμα το οποίο εγείρεται ως τίτλο, ίδρευση και άδρευση, είναι εξαιρετικά σημαντικά. Υπενθυμίζω ότι πολύ πρόσφατα, πριν από λίγες ημέρες, με τον Πρωθυπουργό πήγαμε στη Λευκάδα. Ναι. Για να δώσουμε την έναρξη υλοποίηση ενός εμβληματικού έργου ίδρευσης, που είναι Πρέβεζα, Άρτε, Τηλοκρανανία, Λευκάδα. Εγώ όμως τώρα σας λέω για ένα νησί. Όπως είναι η Νάξος, όχι θα με συγχωρήσετε, δεν σας διέκοψα καθόλου. Στο οποίο υπήρχαν υποσχέσεις πολιτικών ότι το έργο θα ξεκινήσει, δεν ξεκίνησε ποτέ. Από αυτό το νησί, όπως και από άλλα νησιά, υπάρχει πολύ μεγάλη παραγωγή πατάτας, τυριών. Θέλω να πω, εφοδιάζουν όλη τη χώρα. Δεν θα έχουν σε λίγο να ποτίσουν εκεί οι άνθρωποι. Ναι, τι θα γίνει. Σας άκουσα, θα απαντήσω. Απλά επειδή μιλήσατε και ξεκινήσατε με τα νησιά. Σας ανέφερα ένα έργο το οποίο έγινε. Θα σας δώσω δύο ειδήσεις. Κατασκευάζουμε το φράγμα στην περιοχή Τσικνιά στη Λέσβο. Νησί είναι και η Λέσβος. Εξαιρετικά σημαντικό έργο. Υπογράφεται η σύμβαση, σας το λέω τώρα για να το γνωρίζετε, 22 Ιουλίου. Και προχωράμε στην υλοποίηση σημαντικών έργων σε παραλίμνιες περιοχές της Ανδρακίας και της Αμφιλοχίας και του Βάλτου. Αυτό θα γίνει, αν δεν με απατεμνεί μου, στις 19 Ιουλίου. Ας δίνω τρία χρονοδιάγραμματα για χρονοδιάγραμμα για την Άξο υπάρχει. Πάμε τώρα στην Άξο. Το έργο αυτό, ξέρετε από πότε ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει από το 2011, τότε δημοπρατήθηκε, συμβασιοποιήθηκε το 2013. Η δε μελέτη που έχει γίνει για το φράγμα είναι από το 1992. Που σημαίνει ότι για να υλοποιηθεί το έργο, γιατί και εμείς το παραλάβαμε και θέλουμε να υλοποιηθεί, θα πρέπει να υπάρχουν, έχει εκτελεστεί το 30% του φυσικού αντικειμένου, θα πρέπει να βρεθούν κάποιοι πόροι, όχι λίγοι, περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει στη συνέχεια, άντε και κάνουμε αυτό το έργο, θα πρέπει να βρεθούν πόροι για δίκτυα άρδευσης, γιατί κάνεις το έργο, αλλά θα πρέπει να συνδεθεί κιόλας. Και θα πρέπει ταυτόχρονα αυτό να κρατήσει περίπου 2 χρόνια για να ολοκληρωθεί το έργο και να γίνει η πλήρωση αυτού. Αυτά είναι τα χρονοδιαγράμματα που μπορώ να σας πω εγώ με την όποια αξιοπιστία διαθέτω για να είμαι και ρεαλιστής σε ό,τι λέω δημόσια. Κάτι άλλο ακόμη τελευταίο από έναν ακροατή, ο οποίος λέει τι γίνεται με τις καθυστερήσεις στον έλεγχο εναέρειας κυκλοφορίας. Δεν ξέρω τώρα αυτό κατά πόσο υπάρχει. Μας ρωτά ο φίλος ο Κωνσταντίνος, έχετε εσείς κάποια εικόνα, κύριε Υπουργέ, κάποια ενημέρωση τέτοια? Μισό λεπτό. Καθυστερήσεις θα πω εγώ γενικώς σε πτήσεις. Ναι, έτσι γιατί το διαβάζω τώρα. Αυτό που θέλω να εξηγήσω είναι ότι ο έλεγχος εναέρειας κυκλοφορίας είναι ένα στοιχείο που μπορεί να καθυστερήσει. Μάλιστα. Ένα στοιχείο μπορεί να είναι εταιρείες handling, οι οποίες είναι πήγες. Ένα στοιχείο μπορεί να είναι ίδιες αεροπορικές εταιρείες. Κάναμε σύσκεψη την προηγούμενη εβδομάδα. Το γνωρίζουμε το θέμα. Και θέλω να σας πω και αναμενόμενο. Όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, έτσι ώστε όλοι οι παίκτες της αεροπορικής αγοράς, είτε είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, είτε είναι η ΘΑΠΟ, είτε είναι το Υπουργείο, είτε είναι οι ελεγκτές εναέρειες κυκλοφορίας που υπογράψαμε συμφωνία, έτσι ώστε να μπορούν να εκτελέσουν με ασφάλεια περισσότερες πτήσεις στον αέριο χώρο. Είτε είναι οι εταιρείες handling, που οι οποίες είχαν σοβαρό έλλειμμα ανθρώπινου κεφαλαίου για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, να περιορίσουμε αυτές τις καθυστερήσεις. Υφίστανται καθυστερήσεις. Ας μην κρυβόμαστε. Στις ραδινές πτήσεις, ειδικά υπουργέ, τεράστιες. Να σου πω κάτι. Ναι. Χθες πήγα στο Ηράκλειο της Κρήτης για 4 ώρες. Έμεινα μόνο στο αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου είχε πέσει 8,7 εκατομμύρια επιβάτες. Ναι. Και φέτος εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 9,2 εκατομμύρια.
σε υποδομές τις οποίες τις γνωρίζουμε όλοι στο Ηράκλειο. Ναι. Μέχρι να γίνει το Καστέλι, συνεπώς, αυτές είναι οι δομές. Δεν μπορούμε ξαφνικά να χτίσουμε ένα δεύτερο αεροδρόμιο δίπλα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, ακόμα και για την καθαριότητα των πολιτών. Γι' αυτό κατέβηκα. Μάλιστα. Κατέβηκα για να δούμε απλά πράγματα έτσι που αφορούν έναν επιβάτη, ο οποίος θέλει ακόμα και να κάνει χρήση της τουαλέτας. Συγγνώμη για την έκφραση. Όχι, τι μα είναι πολύ ανθρώπινο. Είναι πολύ ανθρώπινο και χθες ασχοληθήκαμε και με αυτό. Μάλιστα. Άρα υπάρχουν καθυστερήσεις, θα υπάρχουν καθυστερήσεις, παγκοσμίως υπάρχουν, προσπαθούμε να τις περιορίσουμε σε μια χρονιά η οποία έχει αύξηση του τουριστικού ρεύματος. Μάλιστα. Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Αυτά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ειδικά σε... Μακάρι να είχαμε και άλλη τόση ώρα. Έχουμε πολλά μηνύματα να ξέρετε. Και ειδικά εδώ. Σε αυτές τις περιόδους, έτσι. Νομίζω. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Υπουργέ. Χαιρετούμε. Γεια σας.